Και πάμε τώρα σε μία έκθεση την οποία επιμελήθηκαν παιδιά με τους εκπαιδευτικούς τους. Θα μας δώσετε τις λεπτομέρειες ο Κώστας Γαζούλης. Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, εδώ από το Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Σήμερα, ξέρεις, όλα τα σχολεία της χώρας τιμάται η εποπτεία του 40. Με ένα διαφορετικό τρόπο αποφάσισαν να γιορτάσουν αυτή την επέτειο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. Είμαι εδώ λοιπόν και σας δείχνω μια γελιογραφία, μία από τις 17 που βρίσκονται σε αυτή την έκθεση. Ένα ιταλικό ανακοινωθέν λοιπόν, η βροχή και η κακοκαιρία μας εμπόδισε την προέλαση. Και βλέπουμε εδώ τον Μπενίτο Μουσολίνι να δέχεται μια βροχή από τσαρούχη. Τα τσαρούχια, ξέρεις, ήταν το σήμα κατά τεθέν της εποπτείας του 40. Με αυτές τις γελιογραφίες, η συγκεκριμένη είναι του Νίκου Καστανάκη και δημοσιεύθηκε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος στις 2 Νοεμβρίου του 1940. Ψύχωναν τον ελληνικό ναό, κυρίως τον άμαχο πληθυσμό που βρισκόταν πίσω και είχε τους συγγενείς του στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Έχω μαζί μου την εκπαιδευτικό του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, την κυρία Άννα Ντεκελέ, να μας πει αρχικά πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για αυτή την έκθεση. Ακριβώς. Θέλοντας να δώσουμε με διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν τα παιδιά, όσο γίνεται με πιο ευχάριστο και πιο δελεαστικό τρόπο, την ιστορία της εποχής του έπους του 40, σκεφτήκαμε αυτή τη δράση, πώς συνεργαστήκαμε γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές μαζί, να μεγενθύνουμε αυτές τις γελιογραφίες που συναντούσαμε σε περιοδικά και εφημερίδες, και να τις, με τη βοήθεια της τεχνολογίας να τις κάνουμε αφίσες και αξιοποιώντας τας ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο στο σχολείο μας. Βλέπουμε πρωτοσέλιδα τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον ξένο τύπο. Πώς είχαν όλα αυτά τα παιδιά, πώς βίωσαν αυτή την εμπειρία τα παιδιά? Τα παιδιά το βίωσαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον και μάλιστα πέρα ότι η γνώση έγινε με πολύ ευχάριστο τρόπο. Μάθαν δηλαδή πολλά στοιχεία της ιστορίας μέσα από τις γελιογραφίες. Τους έδωσε και κίνητρο να ανατρέξουν και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για την εποχή εκείνη. Παράλληλα, ήταν σημαντικό ότι γνώρισαν τι ρόλο έπαιξε σημαντικό η πολιτική γελιογραφία εκείνη την εποχή, που στόχο είχε σαφώς να τονώσει το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων και παράλληλα να ενημερώνουν για τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Τώρα εσείς αποφασίσατε αυτά που κάνατε και τα προηγούμενα χρόνια στο 7ο Δημοτικό Σχολείο να τα μοιραστείτε με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα φτάνοντας σε αυτή την έκθεση. Βλέποντας τον ενθουσιασμό και το αποτελέσματα, ότι είχαν μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον οι μικροί μας μαθητές, θελήσαμε να το μοιραστούμε και με άλλα σχολεία της περιοχής μας, καθώς επίσης και με την τοπική κοινωνία. Αυτή η επιθυμία μας και η σκέψη μας έγινε εφικτή με τη στήριξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και με τη δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη της Καλαμάτας, που πραγματικά τους ευχαριστούμε πολύ, γιατί χωρίς τη στήριξή τους μπορεί να μην ήταν εφικτό για μας. Είναι τεράστια η απήχηση και γίνονται και διάφορες παιδαγωγικές δράσεις όλες αυτές τις μέρες που βρίσκεται η έκθεση εδώ. Αυτές τις μέρες υπήρξε μεγάλη συμμετοχή σχολείων, οι οποίες παράλληλα με την έκθεση γινόταν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενημέρωση των γεγονότων με πολλές διαδραστικές δράσεις, όπως είναι δραματοποίηση των γελιογραφιών με τα παιδιά, καθώς επίσης απέδιδαν και αυτά εικαστικά μια αφίσα με συνεργασία των παιδιών, που πραγματικά και αυτό είχε πολύ ομορφιά, γιατί υπήρχε αλληλεπίδραση, πώς να συνεργαστούν για να τη φτιάξουν, και παίρναν την αφίσα για το σχολείο τους. Κώστα, εγώ καταλαβαίνω ότι με τέτοιες δράσεις γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον το μάθημα της ιστορίας, που είναι τόσο σημαντικό για τα παιδιά, πρέπει να γνωρίζουν. Αυτό αλλά είναι μια άλλη προσέγγιση, στόχος, εκπαιδευτική, πάρα πολύ καλή και πολύ έξυπνη και αμφίδρομη και συμμετοχική, που τα παιδιά τελειώνοντας στα αλήθεια τους μένουν κάποια πράγματα σημαντικά στο μυαλό για το τι συνέβη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.